των ανέργων είναι πια. Δεν είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΑΕΔ. Ξεκίνησε λοιπόν από χθες. Μιλάμε για 10.000 προσλήψεις, 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Το σύστημα και η πλατφόρμα άνοιξε χθες το μεσημέρι στις 12. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικότερα εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι δεσμευτικό και τις περισσότερες ισχύει στα περισσότερα προγράμματα επιδοτήσεων των επιχειρήσεων, είναι να μην έχουν προβεί σε απολύσεις ή σε μείωση προσωπικού το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο πριν από την αίτηση προκειμένου να πάρουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, καλούνται να αναπληρώσουν αυτό το κενό έτσι ώστε να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Τώρα, οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει στο oaed.gr, αφορά 10.000 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών και το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει έμφαση και εκεί που υπάρχει μεγάλη πληγή, θα λέγαμε, στους άνεργους πτυχιούχους, πτυχιούχοι ΑΕΗ και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από τις 10.000 θέσεις είναι χαρακτηριστικό ότι 6.000 θέσεις απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΗ και ΤΕΗ. Οφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι που έχουν τουλάχιστον 3 μήνες ανεργία, επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι για διάστημα 12 μηνών και οι άνεργοι για χρονικό διάστημα, έστω και για μία μόνο μέρα, έχουν και αυτοί δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης επιλέγει ή καλούνται στα ΚΠΑΚ, καλούνται οι άνεργοι προκειμένου να έχουν μια ενημέρωση, να κάνουν μια συνέντευξη και επιλέγονται και προτείνονται άνεργοι στις επιχειρήσεις. Ανάλογα με την ειδικότητα, οι εργοδότες παίρνουν από αυτή τη λίστα των ανέργων που. Ακριβώς. Οι εργοδότες όμως πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στο σύστημα ή να πάει στο ΚΠΑ της περιοχής του και να δηλώσει συμμετοχή. Πρέπει να έχουν κωδικούς, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, να έχουν ηλεκτρονικούς κωδικούς στον ΟΕΔ, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επομένως και οι άνεργοι θα πρέπει να δουν εγγεγραμμένοι ή όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι να πάνε να γραφτούν. Έτσι. Και οι επιχειρήσεις να είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο εργοδότης λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτή τη λίστα, μπορεί να επιλέξει από αυτή τη λίστα κάποιον εργαζόμενο ανάλογα με τα προσόντα που Βέβαια, έχει. Βέβαια, ανάλογα με τα προσόντα που έχει και ανάλογα με αυτό που ζητάει. Mm-hmm. Προτείνονται συγκεκριμένοι άνεργοι από την υπηρεσία. Τώρα, δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις. Έχουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις να δούμε στις κάρτες μας. Αν είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή έχουμε αλλαγές μορφή ή διαλύονται ή επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους. Αν είχαν απασχοληθεί στην ίδια, με την ίδια ή άλλη ειδικότητα, στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια πάλι δραστηριότητα, αν είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης είχε ή έχει οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση, αν είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου, δηλαδή αν υπάρχει κάποια συγγενική σχέση συζύγου ή συγγενή πρώτου βαθμού, εξαίματος ή εξαγχιστίας με τον εργοδότη. Η διάρκεια του προγράμματος της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, για ένα χρόνο δηλαδή, για όσους έχουν ανεργία τουλάχιστον 3 μήνες. Εδώ υπάρχει μία δέσμευση στις επιχειρήσεις. Πρέπει δηλαδή να κρατήσουν για 3 μήνες επιπλέον χωρίς επιχορήγηση τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Όπως επίσης για 15 μήνες είναι η διάρκεια της επιχείρησης για όσους είναι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται να κρατήσουν επιπλέον χρονικό διάστημα τους εργαζόμενους. Μάλιστα, Νίνα Γασιμάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε